στην Επιτροπή μετέχει μεταξύ άλλων η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δώρα Αυγέρη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κυρία Αυγέρη. Καλό μεσημέρι, κύριε Πολυζωίδη. Θα μπορούσε η εκπομπή να λέγεται ώρα κοινή ησυχία. Ναι, θα μπορούσε να λέγεται ώρα κοινή ησυχία, όντως. Και θα ήθελα έτσι να συνδυάσω με αυτές τις αναφορές που κάνατε στο Σαν Σήμερα, ότι Σαν Σήμερα, και να το συνδυάσω και με το Σαμαρά. 29 Ιουνίου του 2015 επαναλειτουργήσε, παρότι δεν είχε κλείσει ποτέ, η R3. Στην οποία εργαζόσασταν, έτσι. Και την οποία κλείσε ο Σαμαράς, όπως φυσικά όλη την ΕΡΤ. Αλλά ήθελα να πω ότι στα δύο χρόνια του Μαύρου η ΕΡΤ3 αντιστεκόταν και ξέπεμπε διαδικτυακά, δεν έκλεισε ποτέ ούτε μία μέρα. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Γνωρίζω ότι δεσμεύεστε από κάποια υποχρέωση εμπιστευτικότητας σε ό,τι αφορά τη δικογραφία, καθότι η Επιτροπή έχει και δικαστικό χαρακτήρα. Αλλά πολλά πράγματα από αυτά που μάθατε εσείς έχουν γίνει φίλο και φτερό, τα μάθαμε εμείς πρώτοι. Και ούτως ή άλλως μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα επί του γενικότερου θέματος. Αυτό που δεν έχετε μάθει, ξέρετε, ίσως μάλλον μπορεί να μην έχει γίνει τόσο γνωστό, ήταν ότι όταν είχε έρθει στην Επιτροπή 26 Φεβρουαρίου ο κύριος Μιονής για να καταθέσει, ενώ δεν ήξερε τίποτα για το κατηγορητήριο μέχρι τότε και παράνομα κλήθηκε, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε δεύτερο κατηγορητήριο, δεν ήξερε τίποτα για την Οβάρτης και για τη Σκευωρία και πολύ περισσότερο για τον Παπαγγελόπουλο, είναι ότι είχε ρωτηθεί εάν έχει να παράσχει προς την Επιτροπή υλικό που είναι και ακόμα και ηχογραφημένο, και είχε πει όχι. Ναι. Και αφού ήταν τόσο σημαντικά όλα αυτά που είχε να παρουσιάσει, γιατί δεν τα παρουσίαζε τότε? Προφανώς επέλεξε τη στιγμή, γνωστό, έτσι. Αγαπητέ κύριε Πολυζωίδη, δεν είναι έτσι. Δεν είναι αλακάρτ, τη χρήση της στιγμής. Αυτό αποδυναμώνει και τα επιχειρήματά σου. Και άντε, δεν μπορούσε να το παρουσιάσει αυτό το υλικό, το οποίο εγώ αρνήθηκα να ακούσω στην προανακριτική επιτροπή για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και πολύ περισσότερο δεν θα κάνω χρήση αυτών των στοιχείων, των απομαγνητοφωνήσεων και του κειμένου που έχει διαρρεύσει από την προανακριτική επιτροπή. Γιατί δεν τα παρουσίασε, αφού θεωρούσε ότι ήταν τόσο σημαντικά, στον χρόνο που είχε κάνει αυτές τις παράνομες ηχογραφίες. Διότι είναι, η ερώτησή σας είναι ρητορική, αλλά σπέβδω να την απαντήσω, προφανώς έχει τη δική του ατζέντα. Ο άνθρωπος, τις δικές του προτεραιότητες. Θέλω όμως να πω το εξής. Κοιτάξτε. Δεν είναι εργαλειακή χρήση των θεσμών. Ο κύριος Μιονή. Ναι, ο κύριος Μιονή δεν είναι. Είναι μια αμφιλεγόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα που ταλαιπωρεί τον ελληνικό δημόσιο βίο πολύ πριν. Που μπαινόβγαινε και είχε επαφές και με τον στενό συνεργάτη του κύριου Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, πολύ πριν. Και εξακολουθεί από ό,τι γνωρίζω να έχει. Και μετά την αποχώρηση του κύριου Παπασταύρου από το Μέγαρο Μαξιμό, όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Και είχε και συναντήσει με τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά. Πιθανότατα έχετε δίκιο σε αυτά, αλλά υπάρχει κυρία Αυγέρη όμως. Υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά. Ο κύριος Μιονή είναι ιδιώτης, δεν είναι υπόλογος παρά μόνο ως ιδιώτης, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Έτσι. Ο κύριος Μιονής ήταν ελεγχόμενος, δεν είναι ένας απλός ιδιώτης. Σας λέω ότι είναι ένας άνθρωπος που εμπλέκεται σε διάφορες δουλειές και σε πολλές περιπτώσεις με πολλά ερωτηματικά αν αυτές οι δουλειές είναι σκοτεινές. Έχει εμπλακεί στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ. Είχε δώσει ξανά μια κατάθεση σε μια προανακριτική το 2013 και είχε ρωτηθεί και για τη συνάντησή του με τον κύριο Σαμαρά και μάλιστα είχε συλληφθεί εντός εισαγωγικών από την κυρία Κωνσταντοπούλου που εκπροσωπούσε τότε το ΣΥΡΙΖΑ να υποκλέπτει την κατάθεσή του στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής στο Ισραήλ. Πολύ ωραία. Για τότε ο Νίκος Παπάς τι δουλειά είχε να κάνει δουλειές μαζί του τότε? Εσείς βλέπετε από αυτά που ακούτε και διαβάζετε να κάνει δουλειά ο κύριος Παπάς? Το να κάνει δουλειές, ας το διορθώσω. Δεν εννοώ επιχειρηματικές δουλειές. Είναι όμως, μια στιγμή, ο κύριος Παπάς λοιπόν, ως κορυφαίος υπουργός, ως άνθρωπος που εμπιστεύεται και δικαίως ότι βρίσκεται και πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, κάθεται και κάνει μια κουβέντα μαζί του, ιδιωτική, την οποία είναι εμφανές ότι δεν θα έπρεπε να κάνει και λέει πράγματα τα οποία γεννούν ερωτήσεις. Ότι ο κύριος Μιονής και ως αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, που ενδεχομένως θα ήθελαν κάποιοι να το γνωρίζουν, δεν έχει κάνει συνομιλίες και ενδεχομένως να έχει καταγράψει. Που εγώ δεν θέλω να μπω στο δεύτερο. Να έχει κάνει συνομιλίες με οποιονδήποτε θεσμικό εκπρόσωπο του ελληνικού κράτους ανά πάστα στιγμή. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Σας λέω. Ναι, αλλά για τον κύριο Παπά το γνωρίζουμε. Άρα λέμε ότι από εδώ και στο εξής
κανείς δεν πρέπει να συνομιλεί με τον κύριο Μιονή. Αν συμφωνούμε σε αυτό, ναι. Κατά τη γνώμη μου, κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν. Το εξής, με αυτό που έχει συμβεί, κύριε Πολυζωήδη, κανείς δεν πρέπει να συνομιλεί με τον κύριο Μιονή. Όχι, δεν είναι μόνο θέμα Μιονή. Επίσης δεν πρέπει κανείς να παίρνει σοβαρά. Δεν είναι θέμα Μιονή μόνο. Κατά τη γνώμη μου, κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν θα πρέπει να εμπλέκεται σε τέτοιου είδους συνομιλίες με κάποιον ο οποίος φέρεται εμπεπλεγμένο σε μια δικαστική διαμάχη. Για να κλείσω αυτό το σκέλος τη συζήτηση. Πρώτον, γιατί δεν θέλω, αρνούμε να μπω στα πραγματικά περιστατικά τα οποία περιγράφει ή τέλος πάντων περιγράφει με το δικό της τρόπο αυτή η απομαγνητοφωνημένη συνομιλία. Αυτό το υλικό ήρθε πολύ περίεργα και σε μια πολύ ύποπτη συγκυρία στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Ήρθε βασικά σε πάρα πολύ όψιμα. Επαναλαμβάνω και αυτό που είπα στην αρχή. Αν ο κύριος Μιονής θεωρούσε ότι αυτή η συνομιλία την οποία κατέγραψε παράνομα είχε κάτι πολύ σημαντικό να συνεισφέρει στον ελληνικό δημόσιο βίο, πρέπει να το κάνει στο χρόνο που είχε λάβει αυτή την καταγραφή και να μας πει γιατί το έκανε τότε. Γιατί το έκανε πριν από 3 χρόνια. Ωστόσο, επίσης είχε τη δυνατότητα να συνεισφέρει οποιοδήποτε υλικό όταν παρέστη ο ίδιος στις 26 Φεβρουαρίου του 2020 στην Προανακριτική Επιτροπή για να δώσει κατάθεση. Δεν το έκανε ούτε τότε. Έχετε δίκιο σε αυτά, αλλά δεν με ενδιαφέρει το κίνητρο του κυρίου Μιονή. Με ενδιαφέρει περισσότερο το περιεχόμενο. Ακούστε να δείτε. Αυτό το περιεχόμενο αρνούμε και να το παραλάβουμε. Ακούστε κάτι, εδώ βλέπω τα δύο μεγάλα κόμματα. Πολυζωήδη, ειλικρινά θέλω να με ακούσετε, γιατί ξέρετε τι, δεν ακούστηκε κάτι πολύ σημαντικό όλο αυτό το διάστημα. Δεν ακούστηκε ότι η Νοβάρτης ομολόγησε για το μεγάλο της σκάνδαλο στην Ελλάδα. Ναι, είναι γνωστά, θα πάμε και σε αυτά. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα πάμε και σε αυτά. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Γιατί μετά ακούστε, θα έχουμε χρόνο. Εδώ έχω τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να αλληλοκατηγορούνται. Η Νέα Δημοκρατία λέει: είχατε σκοτεινές επαφές με το Μιονή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: αποπροσανατολίζετε την κοινή γνώμη με αυτές τις ιστορίες. Και φοβούμαι ότι πιθανότατα και οι δύο έχουν δίκιο. Δηλαδή, και ήταν ανάρμοστες οι επαφές με το Μιονή και αξιοποιούνται από τη σημερινή κυβέρνηση προκειμένου να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη. Ο κύριος Παπάς έχει απαντήσει σε σχέση με το τι, για το ποιο λόγο έγινε αυτή η συνάντηση και έχει ενδεχομένως κάνει και μια αυτοκριτική που κατά την άποψή μου είναι και υπέρμετη σε σχέση και με αυτό που έγινε ή τέλος πάντων περιγράφεται ότι έγινε. Αλλά σας παρακαλώ, αφήστε με να εντοπίσω εγώ αυτό που κατά την άποψή μου θεωρώ και πολιτικά και ποινικά ουσιώδες. Ότι επέλεξε, είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μιονής εμπλέκεται σε ένα κύκλωμα και σε μια πολιτική σκευωρία που μπορεί να έχει και άλλου είδους προεκτάσεις, ακριβώς γιατί όλο αυτό το πράγμα συνδέεται με την απόκρυψη της αλήθειας και της ευθύνης της Νέας Δημοκρατίας στην ιστορία της Νοβάρτης. Αυτό πια έγινε ξεκάθαρο από το γεγονός ότι λίγα 24 ώρα μετά από την εμφάνιση αυτής της περιβόητης κασέτας είχαμε την υπογραφή του συμβιβασμού της Νοβάρτης με το Αμερικανικό Δημόσιο, που στην ουσία, για να το κάνουμε τάλιρα στον κόσμο, γιατί τον έχει μπερδέψει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, που στην ουσία ήταν copy-paste από την ανακοίνωση της Νοβάρτης, είναι μια κοινική ομολογία από την ίδια την Νοβάρτης ότι στην Ελλάδα ακολουθούνταν αθέμητες πρακτικές από αξιωματούχους για να επηρεάζει η πολιτική του φαρμάκου προς όφελος της εταιρείας. Ναι, αυτό είναι σαφές και το ερώτημα είναι λοιπόν. Και ότι επίσης αξιωματούχοι έπαιρναν χρήματα από την εταιρεία για να επηρεάζουν τις αποφάσεις των τότε ελληνικών κυβερνήσεων 2012-2015, που δεν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά ο Σαμαράς, ακριβώς για να έχει υπέρμετρα ωφέλη η Νοβάρτης. Και αυτό που φαίνεται. Η Νοβάρτης πληρώνει μόνο για τις αμαρτίες της Νοβάρτης και Φρουζή Ελλάς 310 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ για τις άλλες δύο χώρες. Νομίζω ευρώ, 345 δολάρια. Εκατομμύρια δολάρια. 310 εκατομμύρια δολάρια μόνο για τις αμαρτίες στην Ελλάδα. Ναι. Και αυτό περιλαμβάνει και κάποιες άλλες παραμέτρους, ξέρετε, αυτή η. Πριν πάμε στις άλλες παραμέθρους, επιτρέψτε γιατί μου να σας. Πάμε, κύριε Πολυζωή, θα πάμε, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω το εξής. Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η ουσία. Και ναι, αλλά να πω κι εγώ πια. Μια που μιλάμε μαζί, ακούστε κυρία Βιέρη, μια που μιλάμε μαζί, ας πω κι εγώ πια νομίζω ότι είναι η ουσία. Το σκάνδαλο Νοβάρτης αναμφισβήτητα περιλαμβάνει χιλιάδες γιατρούς που προκάλεσαν δισεκατομμύρια ζημιά στη χώρα. Περιλαμβάνει έναν λογαριασμό πολιτικού προσώπου τον οποίο το FBI προσφέρθηκε να δώσει στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη αρνήθηκε να τον παραλάβει. Τι λέτε, πού τα βρήκατε αυτά. Και περιλαμβάνει τέλος την ομολογία. Α, λέτε για τον κύριο Αγγέλη που αρνήθηκε να πάρει το FTK, γιατί λέτε.
λέτε. Λέτε για τον κύριο Αγγελή που αρνήθηκε να πάρει το στικάκι με το όνομα του, του πολιτικού της Νέας Δημοκρατίας. Όχι το όνομα, αριθμό λογαριασμού. Ναι, αριθμό λογαριασμού. Και το όνομα αριθμό λογαριασμού. Επίσης περιλαμβάνει το σκάνδαλο Νοβάρτης, την ομολογία ενώπιον της Αμερικανικής δικαιοσύνης για παράνομες πρακτικές στην Ελλάδα, ενώ εδώ δεν έχει ομολογήσει τίποτα. Το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς όμως, στο πλαίσιο αυτού που φαίνεται μια πολιτική αντεκδίκηση, ας πούμε, ασχολούμεθα με πολιτικά πρόσωπα, εκ των οποίων μερικά απλώς προκαλούν το γέλοντα. Δηλαδή, όταν άκουσα ότι τίθεται θέμα πικραμένου, μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Και τα αναμφισβήτητα γεγονότα του σκανδάλου, οι γιατροί, ο λογαριασμός του πολιτικού προσώπου, η ομολογία της Νοβάρτης, ύστερα από τόσα χρόνια παραμένουν ανέγκυχτα ακόμη σε αυτή τη χώρα. Να ρωτήσετε τον κύριο Γεωργιάδη που, και κάποιους άλλους πολιτικούς που είναι ελεγχόμενοι και μάλιστα ένας και κατηγορούμενος, που ενώ είναι ελεγχόμενοι και είναι ύποπτοι, απειλούν την εισαγγελέα διαφθοράς που διεξάγει την έρευνα ότι θα τη στείλουν στο δικαστήριο και στη φυλακή. Και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο, και όχι μόνο, δεν ήταν μόνο οι απειλές προς την κυρία του Λουπάκη, δεν είναι, είναι και οι απειλές προς τους προστατευόμενους μάρτυρες, οι οποίοι με βάση και αυτή τη συμφωνία που έχουμε με το Αμερικανικό Δημόσιο και την Νοβάρτης, τι λέει, ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και καθοριστική η συμβολή τους στη διαλεύκανση της αλήθειας στην περίπτωση της αθέμητης πρακτικής Νοβάρτης Αμερική. Επί 4,5 χρόνια που ήσασταν στην κυβέρνηση όμως, έμεινε πίσω η ιστορία. Η ιστορία με τα στοιχεία που λέω εγώ, που εμένα μου φαίνονται σημαντικά. Οι γιατροί, ο λογαριασμός του πολιτικού προσώπου. Είναι μια. Ενδεχομένως να έχετε πέσει κι εσείς στην ίδια λούμπα, αγαπητέ κύριε Πολυζωήδη, με όλο αυτό το πες, κάτι θα μείνει. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις ονομάτων και γιατρών έχει ερευνήσει η κυρία Τουλουπάκη. Τις οποίες προσπαθεί μέσα σε όλα τα άλλα και μέσα στις μηνύσεις και στις εγκλήσεις και στις απειλές που δέχεται να ερευνήσει. Διώξεις έχουν γίνει. Διώξεις έχουν γίνει. Μα ερευνώνται όλες. Και επίσης πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Μα ναι, τελεσιδίκηση ιστορία για τον πικραμένο. Τελεσιδίκηση ιστορία για τον πικραμένο που γελάνε και οι γλάστρες. Και για τους γιατρούς ακόμη ερευνούμε. Θα μ' αφήνετε όμως να ολοκληρώνω μια απάντηση και πολύ ευχαρίστω να δέχουμε για το επόμενο. Πέρα, προχωρήστε, ναι. Λοιπόν, οι γιατροί ελέγχονται. Όπως ελέγχονται και τα πολιτικά πρόσωπα. Αλλά την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία, σιγά σιγά θα ακούσουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία ξεπατήκωσε το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Την ίδια ώρα όμως που γίνεται αυτή η μάχη από την ελληνική δικαιοσύνη, έχουμε μια λυσόδη αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία και από στελέχη της για να σταματήσει αυτή την έρευνα. Κατά συνέπεια, μην κοιτάτε προς εμάς, προς εκείνη την πλευρά. Εγώ καταρχάς. Όσο αναφορά δέστε αυτό που είπατε για τον κύριο Πικραμένο, ο κύριος Πικραμένος είναι ένας μεταξύ των 7 προσώπων από τα 10. Η ιστορία των οποίων αρχιοθετήθηκε. Όταν υπάρχει έστω και μία αναφορά ή ένα στοιχείο ή μία μαρτυρία που λέει για πολιτικό πρόσωπο, αυτά μα τα πάει προς την Ελληνική Βουλή. Ελέγχθηκε και αρχιοθετήθηκε. Αυτά είναι πρανή απόδειξη για το ότι ακριβώς δεν υπήρχε σκευωρία. Ναι, και για το ότι δεν υπήρχε σκευωρία, και θα κλείσω με αυτό και θα δεχτώ το ερώτημά σας, και δεν υπήρχε σκευωρία από την πλευρά του Παπαγγελόπουλου, και ακριβώς είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δέχεται όλο αυτό τον πόλεμο, είναι ο αγώνας ενάντια στη διαφθορά. Και η παραδοχή της Νοβάρτης με τον τρόπο που έγινε, με τον πολύ έντονο τρόπο, ότι υπάρχει σκάνδαλο στην Ελλάδα και είναι όχι μόνο υπαρκτό, αλλά και είναι και τεράστιο. Και επίσης θα ήθελα ενδεχομένως να μην γνωρίζετε αυτή την πληροφορία, γιατί προσπαθώ και εγώ, ξέρετε, να διαβάζω κομμάτι-κομμάτι αυτή τη συμφωνία, δεν είναι και εύκολα. Είναι αγγλικά, κείμενα με αρκετές. Νομικές έννοιες και ορισμούς, ότι μέσα σε αυτή τη συμφωνία υπάρχει ο όρος ότι ο έλεγχος της δικαιοσύνης θα συνεχιστεί, και επίσης επειδή ακριβώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας είδους αναστολή των ευθυνών της Νοβάρτης σε σχέση με το Αμερικανικό Δημόσιο, απαγορεύεται σε στελέχη της να δίνουν δώρα προς πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Τι σημαίνει εδώ? Ότι έδιναν δώρα στους πολιτικά. Καλά, αυτό θα το βρει, αυτό θα το βρει η οποιαδήποτε έρευνα, και έχουν γίνει πολλές. Αλλά θέλω να συμφωνήσετε μαζί μου ότι ύστερα από τόσα χρόνια. Θα μου πείτε για να συμφωνήσω. Ναι. Θέλω να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι ύστερα από τόσα χρόνια το να μην έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον εις βάρος ιουδήποτε γιατρού. Από τους χιλιάδες γιατρούς οι οποίοι συμμετείχαν και να κινδυνεύουμε από, να έρθει παραγραφή, να κινδυνεύουμε να περάσει παραγραφή. Αυτό είναι αποτυχία, αν μη τι άλλο, του δικονομικού μας συστήματος. Είναι λάθος να λέτε αυτό. Δεν είστε καλά ενημερωμένος ότι δεν έχει ασκηθεί. Έχουν ασκηθεί, και μάλιστα εγώ τυχαία είχα βρεθεί στο δικαστήριο της Θεσσαλονίκης για μια άλλη ιστορία, και θυμάμαι ότι είχε έρθει ο Φρουζής, μάρτυρος υπεράσπισης γιατρού από το Κηλικής, που ακριβώς εφοράθη κλέπτων επόρας. Εγώ η ίδια ήμουν. Για την υπόθεση Νοβάρτης. Ακριβώς. Επίσης, θα έχετε ακούσει και για έναν πολύ επώνυμο ελεγχόμενο
για το σύζυγο της κυρίας Ράικου. Και μάλιστα υπάρχουν και αποδείξεις. Υπάρχουν και αποδείξεις. Τα εμβάσματα από την Οβάρτης κατευθείαν από την Ελβετία στον κοινό λογαριασμό της κυρίας Ράικου και στοιχεία, του κυρίου στοιχεία δεν υπάρχουν. Για αυτά τίποτα. Βεβαίως, στοιχεία υπάρχουν. Διώξεις δεν υπάρχουν. Τι να υπάρχουν, και υπάρχουν μηνύσεις της κυρίας Ράικου εναντίον της κυρίας του Λουπάκη και εναντίον της ερευνητικής δημοσιογραφίας, εδώ βάζω τη Γιάννα Παπαδάκου, που είχε φέρει αυτή την ιστορία στο προσκήνιο και διώκεται και έχει όλες αυτές τις... Ωραία, αυτό είναι ουρά του θέματος. Όχι, δεν είναι ουρά. Είναι ουρά του θέματος. Η ουρία του θέματος είναι ότι στην Ελλάδα, αν είσαι πολιτικός που ψάχνεις τη διαφορά και την κυνηγάς, αν είσαι δημοσιογράφος που ψάχνεις τη διαφορά και την κυνηγάς, ή αν είσαι δικαστής που είσαι αδέκαστος και κυνηγάς τη διαφορά, θα αναγκαστείς να ζητήσεις άσυλο στην Αμερική ή οπουδήποτε αλλού. Και αν είσαι δικαστής, υπάρχουν και πολύ τωρινά παραδείγματα για το ότι πόσο ζορίζεσαι και αναγκάζεις να ζητάς στο Λος Άντζελες άσυλο. Έχουμε, δηλαδή θα είναι επάγγελμα προς εξαφάνιση ο ανακριτής του εισαγγελέα στην Ελλάδα. Ωραία, δεν συμφωνήσαμε λοιπόν σε αυτό. Πείτε μου κάτι, όμως, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η Νοβάρτης να έχει κλείσει την υπόθεσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτά που έκανε στην Ελλάδα και στην Ελλάδα. Για αυτά που έκανε στην Ελλάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες την έχει δεν κλείσει. Δεν την έχει κλείσει για αυτές που έχει κάνει στην Ελλάδα. Βεβαίως. Και η πλήρωση και καταβάλει και το πρόστιμο. Δεν την έχει κλείσει. Μα πριν από λίγο δεν σας είπα, δεν με παρακολουθείτε. Δεν σας είπα τους όρους που έχει μέσα αυτή η συμφωνία για τη συνέχιση των ερευνών. Δεν σας είπα ότι θα είναι σε αναστολή και σε έλεγχο γιατί για 3 χρόνια δεν πρέπει να βάλουν το χέρι στο μέλι αξιωματούχοι και άνθρωποι της Νοβάρτης για να δίνουν δώρα και δωρεές. Μάλιστα. Και ταξιδάκια στους γιατρούς. Συμβιβάστηκε λοιπόν με την Αμερικανική δικαιοσύνη και από την Ελληνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Από την Ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει βρει τον πελάτη ακόμη η εταιρεία. Εννοείται για το αίτημα της αποζημίωσης και του προστίμου. Ναι, για όλα αυτά. Ιδού και το πείδημα. Ναι, αλλά η Ρόδος και το πείδημα είναι χρόνια εδώ. Η εξέλιξη αυτή ήταν μια πολύ καθοριστική εξέλιξη. Ένα προδικαστικό ζήτημα, θα σας έλεγα εγώ, για να έρθει η ελληνική πλευρά με μια πιο ισχυρή θέση να μπορέσει να το διεκδικήσει. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Άκουσα τον κύριο Πέτσα να ψελίζει κάτι. Ελπίζω το πρόστιμο που θα βάλει η ελληνική πλευρά επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία στην Οβάρτη να μην είναι σαν το πρόστιμο των 300 ευρώ που έβαλε στον ΟΑΣ την προηγούμενη διοίκηση για τα λεφτά που γινόταν επάρτη. Ας μην είναι τέτοιου είδους το πρόστιμο. Ή όπως ήταν τα πρόστιμα στη Siemens. Περιμένω να το δω. Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα πηγαίνει και μισή. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, την κυρία Δώρα Βιέρη. Δεν μπορώ να ξυπνήσω τη γειτονιά με τις φωνές. Ώρα κινήσει. Ναι, και έχετε και, έχετε και σημαντικό μάτι σήμερα, έτσι, Άρης ΠΑΟΚ. Κάνετε καμία πρόβλεψη? Όχι, δεν κάνω πρόβλεψη, αλλά σαν σήμερα πριν από 50 χρόνια ο Άρης νίκησε 1-0 τον ΠΑΟΚ και πήρε το κύπελλο Ελλάδος. Είναι αυτές οι στιγμές, ξέρετε, που συμβαίνουν ότι για να μας πούνε κάποια στιγμή υπάρχουν και εξαιρέξεις στην ιστορία. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας.